Η αλήθεια είναι ότι σε εμάς δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο και διαδεδομένο το συγκεκριμένο αυτό, ας το πούμε, μέτρο, ας το πούμε, καινούργια νέα τάση, νέα μόδα. Υπάρχουν βέβαια και στην περιοχή μας διαμερίσματα τα οποία διατίθενται με αυτόν τον τρόπο, είτε με μονοήμερες, ολιγοήμερες μισθώσεις, είτε και μηνιαίες. Αλλά νομίζω ότι τον δικό μας τον κλάδο δεν μπορεί να τον επηρεάσει κάτι τέτοιο, γιατί αυτού του είδους τα ακίνητα δεν ήταν ποτέ αρμοδιότητα των μεσητών. Συνήθως οι μεσητές, μιλάω για τον δικό μας τον κλάδο καθαρά, ασχολούμαστε με μακροχρόνιες μισθώσεις. Οι πελάτες μας συνήθως είναι οι φοιτητές, οι στρατιωτικοί, όλοι οι εργαζόμενοι εκτός έδρας, οι οποίοι έρχονται και αναζητούν στέγη στην Αλεξανδρούπολη. Όπως επίσης και οι ντόπιοι, οι οποίοι ανοίγουν ένα δικό τους καινούριο σπιτικό, είτε είναι νέα ζευγάρια κτλ. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να επηρεαστούμε άμεσα. Αυτό το οποίο επηρεάζει όμως την αγορά και την προσφορά περισσότερο των ακινήτων, θα έλεγα ότι τελικά ναι, την επηρεάζει, γιατί πολλά σπίτια τα οποία διατίθονταν μέχρι πρότινος για μακροχρόνιες μισθώσεις, διαμορφώνονται τώρα πλέον από τους ιδιοκτήτες τους για να γίνουν με το σύστημα του Airbnb. Δηλαδή είναι σαφώς οικονομικά πιο συμφέρον, έχουν μεγαλύτερο συμφέρον οι ιδιοκτήτες να τα νοικιάζουν με την ημέρα παρά να τα νοικιάζουν με το μήνα. Οπότε λιγοστεύει ο αριθμός των σπιτιών που εμείς μπορούμε να διαθέσουμε για τους πελάτες μας. Σε αυτό μπορώ να πω ότι ναι, μας επηρεάζει. Δεν υπάρχει όμως και ένα νομικό πλαίσιο το οποίο και αυτό επηρεάζεται, καθώς αλλιώς είναι να πάω εγώ σε ένα μεσίτη και να είμαι διασφαλισμένος ότι το σπίτι που θα πάρω θα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι και έτσι όπως μου το λένε, και αλλιώς σε έναν ιδιώτη ο οποίος μπορεί εντός εισαγωγικών να με ξεγελάσει, να μου πει οτιδήποτε. Ναι, προφανώς. Έχετε δίκιο σε αυτό και η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ καλή, γιατί ένα γραφείο δεν θα εκτεθεί, ένα σωστό νόμιμο μεσητικό γραφείο δεν θα εκτεθεί για μια τέτοια, για μια μίσθωση γενικότερα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι προφανώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους μόνοι τους, ίσως αποφεύγοντας και κάποια έξοδα, θεωρούν ότι δεν θα ξεγελαστούν ή θεωρούν ότι τέλος πάντων δεν θα πληρώσουν κιόλας κάτι επιπλέον. Η αλήθεια ότι εκεί κρύβονται κάποιοι κίνδυνοι. Βέβαια, σε αυτό, ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι άμεση συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, γιατί διευκολύνονται και οι ίδιοι. Απευθυνόμενος λοιπόν ένας ενδιαφερόμενος για να νοικιάσει σε ένα μεσητικό γραφείο, επαναλαμβάνω, ένα σοβαρό νόμιμο μεσητικό γραφείο, σίγουρα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες στο σπίτι να νοικιαστεί αμέσως και πολύ πιο γρήγορα. Ο ίδιος ο οποίος ενδιαφέρεται να νοικιάσει δεν διατρέχει αυτούς τους παραπάνω κινδύνους που όπως και εσείς αναφέρατε, άρα λοιπόν το όφελος είναι και για τις δύο πλευρές. Τώρα, δεν θα μείνουμε πολύ σε αυτό όμως, γιατί από τα δεδομένα της αγοράς σε εμάς, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν τέτοια κρούσματα ακόμα στην περιοχή μας. Δηλαδή και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι κάνουν, μάλλον αλλάζουν την μορφή των σπιτιών για να τα νοικιάζουν με αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν καμία πρόθεση, η αλήθεια είναι, ούτε να ξεγελάσουν κάποιον, ούτε να... δεν έχουμε τέτοια κρούσματα δηλαδή ακούσει. Είναι ακόμα πολύ αθώα τα πράγματα και πολύ πιο έτσι, όμορφα διαμορφωμένα και τα σπίτια και τα ενοίκια.